Την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τη Λάρισα άφησε τα μεσάνυχτα ο πρόεδρο του αγροτικού συνεταιρισμού Βόλου Νικίτα Πρίτο. Ο πρόεδρο τη ΕΒΟΛ αντιμετώπιζε, όπω έγινε γνωστό, ένα σοβαρό αιματολογικό πρόβλημα το τελευταίο χρονικό διάστημα και είχε εισαχθεί για παρακολούθηση στο Πανεπιστημιακό. Η εισαγωγή του έγινε πριν από λίγε ημέρε, καθώ όπω έγινε γνωστό, είχε προσβληθεί και από COVID-19. Παρά τι προσπάθειε όμω του ιατρικού προσωπικού. Ο 78χρονο πρόεδρο του αγροτικού συνεταιρισμού Βόλου και του ΕΒΟΛ δεν τα κατάφερε και κατέληξε τα μεσάνυχτα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τη Λάρισα, στην κλινική συγκεκριμένα COVID που κοινοσυλλεύονταν. Ο Νικίτα Πρίτζο, ιδιαίτερα γνωστό στην περιοχή τη Μαγνησία αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, ένα άνθρωπο δραστήριο και χαρισματικό, ήταν αδελφό του γιατρού και πρώην βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία Κώστα Πρίτζου με καταγωγή από το ΕΡΙΝΟ Μαγνησία. Ασχολήθηκε επί σειρά ετών με την αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφία, δημιουργώντα χειροτροφική μονάδα. Ενώ άνοιξε και καταστήματα πώληση κρέατο, ήταν και λάτρη του ποδοσφαίρου. Ω πρόεδρο τη ΕΑΣ Βόλου και εν συνεχεία πρόεδρο του αγνοτικού συνεταιρισμού Βόλου, από το 2000 έω σήμερα έγραψε μια λαμπρά πορεία. Πρόσχαρος και με του δημοσιογράφου στι συνεντεύξει που του καλούσε στι εγκαταστάσει τη ΕΒΟΛ. Πάντοτε με τον καλό λόγο και πάντοτε μάλιστα έδινε και προϊόντα από την ΕΒΟΛ. Ο Νικήτα Πρίτζο στήριξε πολύ τον αγροτικό τομέα στην περιοχή τη Μαγνησία αλλά και του κοινοτρόφου και τα τελευταία χρόνια έριξε βάρο ώστε να ενισχυθεί ο πρωτογενή τομέα στην περιοχή τη Μαγνησία με συγκεκριμένε προτάσει προ την πολιτεία και την εκάστοτε κυβέρνηση για ενίσχυση των αγροτών και των κοινοτρόφων σε κάθε γωνιά τη Ελλάδο. Επίση, τα τελευταία έτη έγινε μια μεγάλη προσπάθεια ώστε τα προϊόντα τη Εβόλ και ιδιαίτερα το φημισμένο γάλα. Να βγει στα ράφια και σε άλλε περιοχέ τη Ελλάδο. Η ΕΒολ κατέγραφε θετικό και η διαχείρισή τη ήταν σε υψηλό επίπεδο. Το όραμα του Νικήτα Πρίτσου ήταν σε κάθε περίπτωση να ενισχυθεί ο πρωτογενή τομέα και να ανασάνουν οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότε, ενώ ήθελε να γεμίσουν τα χωριά από νέου αγρότε και κτηνοτρόφους. Ο χαμό του, αφέστατα, αποτελεί μια μεγάλη απώλεια. Η τηλεόραση του Άστρα εκφράζει τα θερμά τη συλληπιτήρια στου του.